Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ευθυμίου Γεωργία και είμαι καθηγήτρια πληροφορικής και εκπαιδεύτρια ανηλίκων με μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ. Η εργασία που θα σας παρουσιάσω έχει τον τίτλο «Αξιοποιώντας τα LEGO Mindstorms EV3, μια διδακτική εφαρμογή». Πρόκειται για μια πιλωτική προσπάθεια αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικών κατασκευών LEGO Mindstorms EV3. Αφορμή για την ενασχόληση με την εκπαιδευτική ρομποτική, η οποία στην ουσία οδήγησε στη δημιουργία της παρούσας διδακτικής πρότασης, αποτέλεσε ο εξοπλισμός του σχολείου με 6 συστήματα ρομποτικής EV3 στα μέσα της χρονιάς. Αυτό ήταν μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να εμπλουτίσει το μάθημα και να διερευνήσει τη διάθεση και τις αντιδράσεις των μαθητών. Εφαρμόστηκε στην τρίτη τάξη του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας, το β' τετράμινο κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Εντάσσεται στο μάθημα της πληροφορικής και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στον άξονα διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα και την κατηγορία προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα. Να αναφέρουμε λίγα λόγια για το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε. Με βάση έρευνες, η κλασική προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού έχει φανεί ότι είναι ασύμβατη με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και δεν τους ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Επιπλέον, η πλειονότητα των μαθητών αντιμετωπίζει τον προγραμματισμό ως μια μη ελκυστική δραστηριότητα, ενώ γίνεται αντιληπτός ως μια κουραστική, δύσκολη, βαρετή και άνευ σημασίας εργασία. Στον αντίποδα της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας του προγραμματισμού βρίσκεται η εκπαιδευτική ρομποτική, η οποία συνδυάζει την κατασκευή μιας οντότητας από τους ίδιους τους μαθητές και χρησιμοποιεί τον οπτικό προγραμματισμό. Με βάση έρευνες, το περιβάλλον μάθησης με ρομποτικές κατασκευές είναι έντονα παρακινητικό για τους μαθητές, ευνοεί στρατηγικές δοκιμής και πλάνης, αναδεικνύει παραδεκτές λύσεις, ξεφεύγοντας από τη λογική της μίας και μοναδικής λύσης, και υποστηρίζει μεταγνωστικές δεξιότητες. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι μια τυπική συμπεριφορά μιας ρομποτικής κατασκευής είναι η αντίδρασή της σε ένα πιθανό ερέθισμα, ενώ στα πλεονεκτήματα εντάσσεται ότι η διδασκαλία της ρομποτικής είναι κατάλληλη για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτου ηλικίας και υπόβαθρου, ενθαρρύνοντας τη μάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό της LEGO. Στηρίζεται στη θεωρία ότι το παιδί πρέπει μόνο του να οικοδομεί τη γνώση και ειδικότερα η γνώση έρχεται μέσα από το παιχνίδι. Η ρίζα αυτού εντοπίζεται στη θεωρία της κατασκευής της γνώσης, ενώ εστιάζει στην κατασκευαστική χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ως εργαλείο επικοδομητικής μάθησης. Όταν τα παιδιά ασχολούνται με αντικείμενα που για αυτά έχουν νόημα, αναπτύσσονται εσωτερικά κίνητρα, με αποτέλεσμα η κατασκευή της νέας γνώσης να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Και προχωράμε στην εφαρμογή και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πρακτικής. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο πρώτο τετράμινο οι μαθητές είχαν χρησιμοποιήσει την κλασική προσέγγιση του προγραμματισμού, καθώς διδάχτηκαν και κατέκτησαν σε logo-like περιβάλλον στο MicroWorld Pro τις εξής βασικές έννοιες πρόβλημα, αλγόριθμος και πρόγραμμα. Τώρα καλούνται να μελετήσουν την έννοια του προβλήματος και τις διαδικασίες επίλυσής του, αξιοποιώντας ως εργαλείο υποβοήθησης συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Την πρώτη διδακτική ώρα χρησιμοποιήθηκε ο καταιγισμός ιδεών με τη λέξη ρομπότ. Μεταξύ άλλων, οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν ήταν οι εξής. Τι είναι ένα ρομπότ? Ποια είναι η χρησιμότητά του? Τα ρομπότ σκέφτονται? Νιώθουν? Στη δεύτερη διδακτική ώρα παρουσιάστηκε το LEGO Mindstorms EV3, το οποίο είναι ένα σύνθετο προϊόν που συνδυάζει ένα έξυπνο τούβλο, brick, με αισθητήρες, απλά τούβλα και τεχνικά κομμάτια όπως άξονες και υδραυλικά μέρη, κατάλληλα για να χτίσει ο χρήστης διάφορα ρομπότ και άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα. Διαθέτει διάφορους αισθητήρες όπως αφής, ήχου, φωτισμού, χρώματος, απόστασης, καθώς και μοτέρ κίνησης.
Από την τρίτη ως και την έκτη διδακτική ώρα χωρίστηκαν αρχικά οι μαθητές σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και κλήθηκαν σε πρώτη φάση να ταξινομήσουν τα τουβλάκια στην εργαλειοθήκη του κήπου. Αυτό είναι σημαντικό για να γνωρίζουν τη θέση που βρίσκεται το κάθε τουβλάκι για το κομμάτι της κατασκευής και να αποκτήσουν ένα παραπάνω σεβασμό και προσοχή στο αντικείμενο το οποίο έχει χρεωθεί κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν, έγινε το χτίσιμο βήμα-βήμα του οχήματος. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ομάδες λειτουργήσαν πολύ φυσικά σε όλη αυτή τη διάρκεια. Υπήρξε επικοινωνία, συνεργασία, ομαδικότητα και διάλογος μεταξύ των μαθητών. Ο ρόλος της καθηγήτριας ήταν διακριτικός και υποστηρικτικός. Στα επόμενα μαθήματα, εφόσον είχε ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό κομμάτι, μπήκαμε στο κομμάτι του προγραμματισμού. Αρχικά έγινε μία εξοικείωση με το οπτικό περιβάλλον LEGO Mindstorm στο Lab View. Οι μαθητές είχαν μία πρώτη επαφή με τον οπτικό προγραμματισμό, αρκετοί από αυτούς κυρίως μέσω του Scratch, είτε στο γυμνάσιο είτε στο δημοτικό. Σε πρώτη φάση δόθηκαν κάποιες απλές δραστηριότητες γνωριμίας, όπου πειραματίστηκαν με τους ήχους και την απεικόνιση της οθόνης του ρομπότ. Οι μαθητές, όντως σε μουσικό σχολείο, κάποιοι γράψαν με τις νότες τη δική τους μουσική και προγραμμάτισαν το ρομπότ τους ώστε να το ακούν. Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή της εντολής Move Steering Block, η οποία είναι μία από τις πιο βασικές εντολές που θα πρέπει να γνωρίζουν προκειμένου να κινούν το ρομπότ. Η λειτουργία της είναι ότι κινεί ταυτόχρονα και τους δύο τροχούς που συνδέονται στις θύρες, ανάλογα με την εκάστοτε παράμετρο που έχει οριστεί. Όπως βλέπουμε, το B και το C αναφέρεται στις θύρες που έχουν συνδεθεί οι τροχοί. Το βελάκι δείχνει την κατεύθυνση της κίνησης, ορίζει την κατεύθυνση. Το επόμενο κουμπί δείχνει κοκάλωμα τροχών στο σταμάτημα εφόσον είναι ενεργοποιημένο. Από το αναδυόμενο μενού ορίζεις το off, δηλαδή αν δεν θέλεις να έχεις καθόλου κίνηση τροχών, on για συνεχή κίνηση τροχών, on for seconds αν θέλουμε να έχουμε κίνηση για τόσα δευτερόλεπτα, on for degrees αν θέλουμε να έχουμε για τόσες μοίρες ή on for rotations για όχι περιστροφές του τροχού. Και δόθηκε ο χρόνος στα παιδιά να δοκιμάσουν και να ελέγξουν το ίδιο το αποτέλεσμα και να πειραματιστούν με αυτή την εντολή μετά την παρουσίαση των παραμέτρων της. Εδώ βλέπουμε από μια άλλη πλευρά το όχημά μας. Στο τέλος, δόθηκε η υποστολή ευθείας κίνησης στις ομάδες, μετακινήστε το ρομπότ από τη γραμμή αφετηρίας στη γραμμή τερματισμού, οι οποίες απέχουν 30 εκατοστά και στη συνέχεια μετακινήστε το στην αρχική του θέση. Δοκιμάστε την κίνηση με τροχό, με μοίρες και με περιστροφές. Ολοκληρώνοντας, η πλειονότητα των μαθητών έδειξε ότι είναι εξοικειωμένη με τη χρήση των τούβλων LEGO και αντιμετώπισε την εκπαιδευτική διαδικασία με πολύ ενθουσιασμό και με ένα μάλλον παιγνιώδη τόνο. Αυτό συνάδει με τη θεωρία όπου έρευνες έχουν δείξει ότι η πτυχή του παιχνιδιού που εμπεριέχεται στα προγραμματιζόμενα ρομπότ προτρέπει τους μαθητές να είναι περισσότερο δημιουργικοί και να αντιμετωπίζουν τον προγραμματισμό ως μια ψυχαγωγική και ευχάριστη ενασχόληση. Συγκεκριμένα, κάποιοι μαθητές ανέφεραν ότι είναι πιο διασκεδαστικό να φτιάχνουμε εμείς το ρομπότ και να το βλέπουμε πώς αντιδρά στις εντολές μας, παρά να γράφουμε εντολές που δεν θυμόμαστε καλά για να κάνει ένα απλό σχέδιο εχελώνου. Ένας άλλος μαθητής ανέφερε: τώρα καταλαβαίνω καλύτερα τι σημαίνει προγραμματισμός, γιατί η εχελώνα δεν έκανε αυτό που ήθελα όταν δεν έγραφα σωστά τις εντολές. Αυτό επιβεβαιώνει την θεωρία με βάση έρευνες ότι ο οπτικός προγραμματισμός πλεονεκτεί στην ελαχιστοποίηση των συντακτικών λεπτομεριών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο μαθητής, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Το περιβάλλον μάθησης ήταν πλούσιο σε ερεθίσματα, επέτρεπε την ανακάλυψη, τη δοκιμή και πλάνη και τον πειραματισμό. Οι μαθητευόμενοι οικοδομούν πιο αποτελεσματικά τη γνώση όταν εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή αντικειμένων που έχουν νόημα για τους ίδιους, είτε πρόκειται για ένα κάστρο στην άμμο, είτε πρόκειται για μια ρομποτική κατασκευή. Ένα από τα μειονεκτήματα που πρέπει να αναφέρουμε είναι το κόστος του συγκεκριμένου kit ρομποτικής, το οποίο είναι αρκετά υψηλό και καθιστά επιτακτική την αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων και επιπλέον χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση
για την αξιοποίηση των ρομπητικών συστημάτων στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.